Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την αντιμεταναστευτική ρητορική του και την πολιτική των κλειστών συνόρων που ακολουθεί, με τον Ματέο Σαλβίνι, που ανέλαβε στη νέα κυβέρνηση της Ιταλίας καθήκοντα αναπληρωτή Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών. Σήμερα είχα μια μακρά και εγκάρδια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Μας ευχήθηκε καλή τύχη και επιτυχία στο έργο μας. Μαζί του θα εργαστούμε για να αλλάξουμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο άνδρες που δηλώνουν ότι θέλουν να αλλάξουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ψηλά στην ατζέντα τους το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης στην Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο. Ο αρμόδιος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ότι υπάρχουν 7 προτάσεις για την βελτίωση της σχετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσθεσε ότι το κλειδί για την επιτυχία είναι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μετά από συζήτηση που θα προσπαθήσει να βρει τον κοινό τόπο και όχι να επιβάλλει καταστάσεις. Η μετανάστευση θα είναι μέρος της ζωής μας, θα προσέχει χρόνια. Συνεπώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Είναι η στιγμή για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να τις μοιραστούμε και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και απέναντι σε αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους. Ο Έλληνας Επίτροπος ρωτήθηκε και για την μεταναστευτική πολιτική της νέας Ιταλικής κυβέρνησης. Όπως ξέρετε, αποφεύγουμε οποιαδήποτε ανάμειξη στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών μελών. Αλλά για εμένα προσωπικά η Ιταλία είναι μία από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες και η Ιταλία μεταξύ των πιο ευρωπαίων πολιτών.